Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συζητήσουμε τα του πολέμου με τον κύριο Γιώργο Ροΐδη, αντινάβαρχο του πολεμικού ναυτικού εν αποστρατεία. Ο κύριος Ροΐδης είχε πρωταγωνιστικό ρόλο το 1996 στην κρίση των Ημείων. Έχει λάβει μέρος σε διάφορες αποστολές και θα μπορέσουμε έτσι να κάνουμε, φαντάζομαι, μία κουβέντα, κύριε Ροΐδη, για τις προθέσεις του Πούτιν και πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Και την καλημέρα μου στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να συζητήσουμε, κύριε Ροΐδη, είναι... Έχετε την αίσθηση ότι ο Πούτιν αυτοεγκλωβίστηκε λίγο στην επιλογή του, δηλαδή δεν πίστευε ότι θα έχει ενδεχομένως αυτή την αντίσταση στην Ουκρανία, δεν πίστευε ενδεχομένως ότι θα υπάρξει από την πλευρά της Δύσης ένα τέτοιο μέτωπο, και αναφέρομαι βέβαια στις κυρώσεις, ένα σκληρό μέτωπο, και ψάχνει κάποιο τρόπο, θεωρείτε ότι ψάχνει τρόπο να βγει από αυτήν την κατάσταση, να ζητήσει μια διέξοδο διπλωματική. Καταρχάς θα ήθελα να μου επιτρέψετε να εκφράσω και τη θλίψη μου και την οργή μου για τα γεγονότα, αλλά και τη συμπαράστασή μου στον Ουκρανικό λαό. Mm-hmm. Είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολεμική σύγκρουση η οποία έχει απρόβλεπτες διαστάσεις, η οποία βέβαια ξεκίνησε με μια απαράδεκτη στρατιωτική επέμβαση, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η εισβολή αυτή δεν νομίζω ότι ήταν βέβαια. Η αντίδραση είναι περίεργη και έξω από τα όρια η σφοδρότητά της, αλλά δεν μπορεί να τη χαρακτηρίσουμε σαν κεραυνό ενεθρία, γιατί χρόνια μαζευόταν εκεί καύσιμο υλικό από τους ανταγωνισμούς που υπήρχαν μεταξύ των διαφόρων σχηματισμών, των οργανώσεων, των κρατών. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρωσία, η Κίνα. Ξέρετε, είναι ο ανταγωνισμός για τις σφαίρες επιρροής, για τα μερίδια στις αγορές, τις πρώτες ύλες, την ενέργεια, τους δρόμους μεταφοράς. Δηλαδή, εκεί συσσωρευόταν μια ύλη για να ανάψει ένα σπίρτο, να ανάψει μια φωτιά του πολέμου, η οποία, όπως έλεγε ο Θουκυδίδης, ο πόλεμος από πίσω του πάντα έχει το οικονομικό. Νομίζω ότι δεν ήταν απροετοίμαστος ο Πούτιν. Κανείς δεν πάει απροετοίμαστος χωρίς μελέτη να κάνει οποιαδήποτε τέτοια κίνηση. Όχι απροετοίμαστος, απλά μήπως τα περίμενε αλλιώς και αλλιώς του ήρθαν. Αυτό, ορισμένες φορές, ορισμένες μπορεί να τα περιμένεις αλλιώς, αλλά η εμπειρία λέει, και αυτά που έχουμε μάθει τόσα χρόνια, είναι ότι όταν σχεδιάζεις την οποιαδήποτε επιχείρηση, λαμβάνει υπόψη όλους τους παράγοντες και το τι συνέπειες μπορεί να υπάρχουν. Mm-hmm. Δεν μπορεί να μην είχε πάρει λοιπόν σε ένα από τα σχέδιά του, σε μία από τις παραμέτρους, τη σφοδρότητα. Σίγουρα είχε πάρει, ότι θα υπήρχε μία αντίδραση από τη Δύση. Αλλά εγώ πιστεύω ότι σε μία από τις παραμέτρους είχε βάλει και τις κλίμακες σφοδρότητας. Mm-hmm. Και τις αξιολογήσει. Και έτσι νομίζω ότι η βάση της σφοδρότητας των αντιδράσεων ότι καθορίζει και τις κινήσεις του. Τώρα, εδώ θα επικαλεστώ την εμπειρία σας, κύριε Ροΐδη. Από τι κρίνεται η διάρκεια μιας σύραξης? Η διάρκεια αυτής της σύραξης καταρχάς κρίνεται από το πόσο ο επιτισέμενος εκπληρώνει τους ή είναι κοντά στους αντικειμενικούς του στόχους. Θα ήταν η απάντηση του ενός εκατομμυρίου να ξέραμε ακριβώς ποιοι είναι οι στόχοι του Πούτιν. Ξέρουμε βέβαια, φανταζόμαστε όλοι ποιοι είναι. Ναι. Εγώ νομίζω ότι θέλει να βρεθεί σε θέση ισχύως να αποτρέψει πράγματα που θεωρητικά αυτός εκτιμά ότι θα γίνουν και να αναστρέψει καταστάσεις και να επανέλθει σε ένα στάτους πιθανότατα στο οποίο, για να μην γελιόμαστε, είχαν δεσμευτεί και οι Δυτικοί ότι δεν θα προχωρήσουν ποτέ. Δηλαδή, όταν διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, υπήρξαν δεσμεύσεις και γραπτές ότι δεν θα επεκταθεί το ΝΑΤΟ ανατολικά και ότι δεν θα μπει η Ουκρανία και η Γεωργία στο ΝΑΤΟ,
ότι δεν θα υπάρξουν πυρηνικά όπλα και όπλα που θα στοχεύουν την Ρωσική Ομοσπονδία που είχε γίνει. Και πάει λέγοντας. Επομένως, εγώ νομίζω ότι αυτός είναι ο σκοπός του. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν έχει και κανένα νόημα να κάνουμε εκτιμήσεις, γιατί δεν μπορεί κανείς να μπει στο μυαλό του Πούτιν για το πόσο θα διαρκέσει ακόμα αυτή η κρίση. Ωστόσο, κύριε Ροΐδη, βλέπουμε τώρα εδώ πέρα κάποιες αλλαγές. Καταρχήν, έχουμε τη Γερμανία να εξοπλίζεται μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν είχε κάνει τέτοιες δαπάνες για εξοπλισμούς. Βλέπουμε την Πολωνία να αυξάνει στο 3% του ΑΕΠ της από το 2,2% του αμυντικού προϋπολογισμού. Βλέπουμε τη Γεωργία να θέλει ένταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο και η Μολδαβία. Όλα αυτά δημιουργούν, θα λέγαμε, μια σειρά εξελίξεων στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί γίνεται αυτό? Υπάρχει φόβος για γενικευμένη σύραξη, ας πούμε, κάποια στιγμή? Ξέρετε, σήμερα βρισκόμαστε δυστυχώς σε ένα πολύ μεγάλο πισωγύρισμα χρονικά και ηθικά. Και πάμε πάλι στην περίοδο μιας νέας διεθνούς ανασφάλειας. Έτσι. Είναι δηλαδή, ας πούμε, από μια μεριά βλέπουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες που προσπαθούν να διατυπώσουν ένα νέο αφήγημα που να επανακαθορίζουν τους σκοπούς του ΝΑΤΟ και παράλληλα να επιδιώκουν τη διεύρυνση και την επανασυσπήρωση. Γιατί θυμόσαστε ότι μέχρι πριν από λίγο οι περισσότεροι λέγανε ότι το ΝΑΤΟ είναι νεκρό. Ναι. Απ' την άλλη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προσπαθεί να συσπηρωθεί, να αποτελέσει ένα πιστό ακολούθημα, θα έλεγα, του ΝΑΤΟ, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, και μερικοί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να σώσουν και μια δικιά τους άλλη φωνή. Δηλαδή αυτό της Γερμανίας, παραδείγματος χάρη, δεν είναι τυχαίο. Θυμόσαστε παλιότερα πως τι συνέβαινε με τη Γερμανία, όταν οι Αμερικανοί, πριν αποσύρουν τις δυνάμεις τους οι Αμερικανοί από τη Γερμανία, όπου ήταν πλήρως στρατικοποιημένη και έδινε και ένα μεγάλο κομμάτι για εξοπλισμούς. Αυτό στα τελευταία χρόνια σταμάτησε, γιατί θυμάστε ότι υπήρχαν και διαμαρτυρίες του Τραμπ ότι είναι πολύ κάτω από το 2% και ότι θα πρέπει να επανέλθει στην κανονικότητα. Ναι. Εντός εισαγωγικών. Απ' την άλλη μεριά έχουμε μια καπιταλιστική Ρωσία η οποία προσπαθεί να υλοποιήσει τα δικά της σχέδια και να πάει να κάνει να εντάξει τη Ρωσική Ομοσπονδία διάφορους χώρους και κράτη που ανήκαν παλιά στη Σοβιετική Ένωση. Ήδη το έχουμε δει με την Κριμαία. Το έχουμε δει με την αναγνώριση των λαϊκών δημοκρατιών, όπως λέγονται, του Νοντιές και του Λουγκάνσκ. Σε αυτό λοιπόν το επίπεδο και οι υπόλοιποι προσπαθούν να πάνε στον ένα ή στον άλλο συνασπισμό, έτσι όπως το βλέπουν αυτοί, νομίζω ότι έτσι εξασφαλίζουν την επόμενη μέρα τους. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε απέναντι και άλλο πόλο. Έχουμε την Κίνα. Δηλαδή το παιχνίδι είναι αυτό, ναι, πιο ανοιχτό. Και μην ξεχνάμε ότι πριν να γίνει αυτό της Ουκρανίας είχε υπάρξει το θέμα του Καζακστάν. Βέβαια. Δηλαδή η σκακέρα είναι πολύ ανοιχτή. Η σκακέρα είναι ανοιχτή, γι' αυτό βλέπουμε και όλες αυτές τις κινήσεις. Βέβαια, κύριε Ροΐδη, είχε μια καλή σχέση, είχε καλούς διάβλους επικοινωνίας, τουλάχιστον με την Ευρώπη, με κάποιους ηγέτες της Ευρώπης, ο Πούτιν. Το βλέπουμε ακόμα και σήμερα που γίνεται με τον Γάλλο πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν. Αυτό φαντάζομαι ότι δεν θέλει να το απολέσει. Φαίνεται ότι δεν θέλει να το απολέσει. Από την άλλη μεριά όμως δεν θέλει να απολέσει και το χαρακτηρισμό ενός δυνατού παίχτη και ανεξάρτητου ηγέτη. Δηλαδή θέλει να μην στο σύστημα που να δημιουργηθεί, δεν θέλει να χτίσει τους δύο πόλους να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, αλλά θέλει να είναι και αυτός ένας πόλος, να είναι ο τρίτος πόλος δηλαδή σε αυτό το γεωπολιτικό τεράστιο οικονομικό παιχνίδι. Άρα είναι μια επίδειξη ισχύως. Βέβαια, είναι μια επίδειξη ισχύως και κατοχύρωση θέσεων, θα προσπαθεί να κερδίσει η θέση. Μπαίνουμε όμως σε πολύ περίεργα έτσι, μονοπάτια. Έχουμε μπει και ξέρετε. Γιατί έχουμε και τα πυρηνικά και την πυρηνική απειλή στην συγκεκριμένη περιοχή. Είναι περίεργος. Βλέπετε ότι δυστυχώς όλοι επικαλούνται το διεθνές δίκαιο, αλλά όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει μέχρι σήμερα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι
ότι εφαρμόζεται τελικά το δίκαιο του ισχυρίου και αυτό είναι το ακόμα μεγαλύτερο ενισχυτικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έτσι, απ' την άλλη βλέπουμε ένα περίεργο πόλεμο και όπως όλους τους πολέμους, αυτόν ειδικότερα, βλέπουμε ότι ο πρώτος νεκρός ήταν η αλήθεια. Θα μου πείτε, σε όλους τους πολέμους γίνεται αυτό, αλλά σε όσους είχαμε ζήσει μέχρι τώρα, ο ένας από τους αντιπάλους δεν είχε επικοινωνιακές δυνατότητες που είχε τώρα η Ρωσία. Mm-hmm. Ξέρετε, όλα αυτά δημιουργούν επικίνδυνα μονοπάτια και επικίνδυνες καταστάσεις για το αύριο. Κύριε Ροίδη, επειδή το είπα και στην αρχή ότι είχατε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο και σε εκείνη την κρίσιμη περίοδο, την περίοδο του 1996 με τα ίμια, εκείνη την φοβερή νύχτα της 30ης Ιανουαρίου. Θα ήθελα, και κλείνοντας με αυτό βέβαια, να δούμε και το ρόλο της Τουρκίας σε όλη αυτή την κατάσταση, όπως εσείς δηλαδή τον ερμηνεύετε, έτσι. Ναι, η Τουρκία συνεπέστατα όλα αυτά τα χρόνια, όχι τα τελευταία, εννοώ στη διαδρομή της ιστορίας της, έχει παίξει πολύ έξυπνα και πολύ σταθερά και με κέρδος τον ουδέτερο, τον επιτίδιο ουδέτερο, και δεν έχει χάσει μέχρι στιγμής. Εν αντιθέσει με εμάς, θα έλεγα, που βλέπουμε πάντα ότι πρέπει να πάμε κάπου, να προσκοληθούμε, χωρίς να έχουμε κοιτάξει σε βάθος την ιστορία, τα αποτελέσματα, τα επόμενα βήματα. Έτσι. Και όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα για το αύριο, εγώ πιστεύω. Από την άλλη μεριά, βλέπουμε ότι υπάρχει τώρα και μια εμπλοκή μεγάλη. Δηλαδή, 24 του μηνός έγινε η εισβολή, η άδικη αυτή, η κατακριτέα από όλες τις πλευρές επίθεση των Ρώσων στην Ουκρανία. 25 του μηνός ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ευρώπης, ο ΣΟΚΕΑ, ενεργοποίησε στοιχεία της δύναμης αντίδρασης του ΝΑΤΟ, της NRF. Mm-hmm. Ένα κομμάτι της έχει πάει ήδη στη Ρουμανία της 28 Φεβρουαρίου, που είναι εκεί ένα τμήμα γαλλικό. Συγχρόνως κάνει μια άσκηση πολύ μεγάλη στην Νορβηγία. Εμείς τώρα δεν ξέρουμε τι δυνάμεις έχουμε διαθέσει, και επειδή είναι ενισχυτικά αυτά που είπε χθες ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του, δεν ξέρουμε κατά πόσον θα εμπλακούμε και πού θα εμπλακούμε. Επίσης, με αυτά που δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αλφα, είπε ότι τα ρωσικά όπλα που διαθέτει η Ελλάδα αποτελούν επιλογές άλλων δεκαετιών περασμένων και η χώρα δεν προτίθεται να αγοράσει κανένα αμυντικό σύστημα από τη Ρωσία. Είναι κάτι που μονίμως το ζητάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και ότι θα διαχειριστούμε την πραγματικότητα όσο καλύτερα μπορούμε. Αλήθεια, τα οπλικά συστήματα για τα οποία αναφέρεται είναι τα Όστρα, τα ΤΟΡΕΜ-1, τα S-300, η Κορνέτ, τα PGR-18, τα οποία είναι ενταγμένα στην Εθνική Άμυνα. Και ο Πρωθυπουργός οφείλει να μας πει από ποια στρατιωτική ηγεσία του εισηγήθηκε ότι δεν τα χρειαζόμαστε για την αντιεροπορική και αντιαρματική μας άμυνα. Έτσι. Mm-hmm. Παράλληλα, θα πρέπει, προκαλεί εύλογα ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν από τον κύριο Πρωθυπουργό. Δηλαδή, τι πολεμικό υλικό έχουμε στείλει στην Ουκρανία. Εξακολουθούμε να στέλνουμε και άλλο υλικό. Τα κατασκευμένα όπλα, αυτό που υπόθηκε. Στέλνουμε και άλλο υλικό. Με αυτά που είπε. Μετά, σύμφωνα με ποιο νομικό πλαίσιο έγινε αυτή η διάθεση σε μια τρίτη χώρα. Ξέρετε, είναι ερωτηματικά τα οποία μένουν λόγια σε συνεντεύξεις, τα οποία έχουν βάθος από πίσω και μένουν αναπάντητα και προκαλούν ανησυχία. Ίσως ένα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών να μπορούσαν αυτά να υποθούν, αλλά δεν πιστεύει στα συμβούλια, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Γι' αυτό σας λέω, έχουμε μπει σε επικίνδυνες ατραπούς αυτή την περίοδο. Και το μέλλον για τα παιδιά μας δεν ξέρω πώς θα είναι. Ειλικρινά, δηλαδή, με αυτά που βλέπουμε, με τα με όλες αυτές τις εξελίξεις. Ναι, με τους περιορισμούς στην ενημέρωση, με τον έλεγχο των μέσων. Την έλλειψη ενημέρωση, ακριβώς. Εννοώ από εκεί που μας έρχεται. Ναι. Βεβαίως. Κύριε Ροίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να είχαμε περισσότερο. Θα ήθελα ειλικρινά να σας πω κάτι και θέλω να με πιστέψετε. Όσοι βρεθήκαμε σε τέτοιες καταστάσεις, όπως εγώ που είχα την ατυχία να βρεθώ, και έχουμε νιώσει τη βία, την οσμή του θανάτου,
δεν μπορεί παρά να είμαστε απέναντι σε κάθε πόλεμο, μια στιγμή, σε κάθε τέτοια κατάσταση. Φυσικά. Βέβαια, αντιμαχόμενοι και υποστηριχτές τους καλούν τους λαούς να διαλέξουν στρατόπεδο. Mm-hmm. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό είναι ένα ψευτοδήλημα και δεν θα πρέπει να παρασυρθούμε. Mm-hmm. Αντίθετα, πιστεύω ότι θα πρέπει να πάρουμε σαν λαός ενωμένος μια ξεκάθαρη θέση και να διαλέξουμε ένα και μοναδικό στρατόπεδο. Το στρατόπεδο για να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο και να επιβάλλουμε την ειρήνη. Εγώ αυτό το στρατόπεδο της ειρήνης, κύριε Ροΐδη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γεια σας.